Πριν αναφερθούμε για το παιχνίδι, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον αντίπαλο. Να το ευχηθώ γρήγορα να βρει το δρόμο του και να επιστρέψει γρήγορα εκεί που ανήκει, γιατί ο Πανιόνιος ανήκει σίγουρα στη Super League 1. Να βρούνε τη δύναμη, να βρούνε την υπομονή και γρήγορα αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα αυτή να την επαναφέρουν στο φυσικό της περιβάλλον. Τώρα από εκεί πέρα για το παιχνίδι. Από μεριά μας κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Είχαμε πάρα πολύ καλό πλάνο. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 100% και πέρα από το τακτικό και το κομμάτι της φυσικής κατάστασης που βγάλαμε, που ήταν και δύσκολο λόγω καιρικών συνθήκων, τα παιδιά κάνανε μέσα στο γήπεδο κατάθεση ψυχής. Όποιος δεν ασχολείται με το χώρο δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέμε τώρα, αλλά τα παιδιά σε όλους τους τομείς σήμερα πήραν άριστα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εμείς σήμερα παίξαμε ένα παιχνίδι, πήραμε 3 βαθμούς. Κοιτάμε τη συνέχεια σεμνά και ταπεινά και ευχόμαστε στο τέλος να κάνουμε ταμείο να είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι κατά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε λίγα διαστήματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που θα πω τώρα, δεν θέλω να το πω για να κάνω μεγάλη τη νίκη της ομάδας μου. Εγώ θεωρώ με όλα αυτά που έχω δει στις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο Πανιόνιος θεωρώ είναι, αν όχι καλύτερη, από τις καλύτερες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο ρυθμός, ο αγωνιστικός ρυθμός που παίζουν αυτά τα παιδιά είναι ρυθμός παραπάνω κατηγορίας και δείχνει ένα σύνολο πολύ δουλεμένο και πολύ οργανωμένο και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτή την ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία ότι είναι μια ιστορική ομάδα ο Πανιόνιος, βλέπουμε ότι είναι και μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Απλά σήμερα εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, να το βελτιώσουμε και να πάμε παρακάτω. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο, στον κύριο Σκύβαλο, για την εμφάνιση της ομάδας του. Νομίζω ότι έδειξαν ότι σήμερα ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι και το ήθελαν περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς έχω μεγάλη εκτίμηση για τη δουλειά του. Να ευχαριστήσω την ομάδα του Ηρωδότου για τη φιλοξενία. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα της ομάδας μας σήμερα. Έχουμε συνηθίσει διαφορετικά τα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα μέτριο, θα έλεγα, παιχνίδι, αρκετά κλειστό. Στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι όποιος έβρισκε τον τρόπο να σκοράρει, μάλλον θα έχει και τον πρώτο λόγο να κερδίσει το παιχνίδι, όπως άλλωστε και έγινε. Τα περιθώρια, όπως ξέρετε, σε αυτό το σπριντ των 4 αγωνιστικών είναι πάρα πολύ στενά. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι της Τετάρτης. Νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό πλέον και να κοιτάξουμε να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να ψαλιδίσουμε διαφορά. Ο Ηρωδότος ήταν όπως τον περίμενα, μια ομάδα πάρα πολύ καλά στημένη στο γήπεδο. Σας είπα και πριν, επειδή γνωρίζω τη δουλειά του κυρίου Σκεβάλου, είχαμε παίξει αντίπαλοι και με τον Πλατανιά όταν ήταν στις αναπτυξιακές ηλικίες. Ήμουν σίγουρος ότι η πορεία των τελευταίων μηνών δεν ήταν τυχαία. Ένα κράμα έμπειρων και ταλαντούχων παιχτών. Νομίζω ότι έβγαλαν στο γήπεδο τα χαρακτηριστικά που περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, στο σημερινό παιχνίδι, το πρόβλημα ήταν η δική μας ομάδα, όχι ο Ηρωδότος. Εμείς ήμασταν μακριά από τον καλό μας σε αυτό. Έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε με τα παιδιά και νομίζω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα εμφανιστούμε βελτιωμένοι. Ο Ηρωδότος έχει δείξει ότι είναι πιστός στα ραντεβού αυτά. Πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το είχαν ξανακάνει τα παιδιά που ήταν εδώ στην ομάδα. Ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε και εμείς πάλι, ξανά. Παίζαμε μια ιστορική ομάδα, έτσι δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Έχει τη δικιά της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη, γυμνασμένη. Όμως νομίζω ότι ο coach διάβασε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Ήμασταν συγκεντρωμένοι 90 λεπτά. Πήραμε νομίζω αυτό που αξίζαμε σήμερα, κατά τη δική μου άποψη ταπεινή. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, κλασικότατες για να κάνουμε γκολ, πριν το 1-0 και μετά το 1-0. Τα δώσαμε όλα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα. Είχε πάρα πολύ ζέστη, το ξέραμε. Όμως αγωνιζόμαστε για την ομάδα. Όπως έχω πει, ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε έπαρση και από την πρώτη μέρα είχαμε πίστη για την ομάδα και αυτό που κάνουμε. Εδώ θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά και όλη η ομάδα αφιερώνουμε την νίκη στον Νίκο, το Λουμπάκι. Τη φάση του γκολ, τώρα το είπα και μέσα στα παιδιά που μου το είπαν και μόνοι τους, τους το είπα και εγώ. Το πίστευα πάρα πολύ, νομίζω ξεκίνησα από τη γραμμή του κέντρου και έφυγα από εκεί. Στη φάση εκείνη είδα τους τελευταίους 2 παίχτες να πέφτουν κάτω και να κρατιέμαι στο offside. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο πίστευα ότι θα βάλω γκολ. Ήρθε, νομίζω ότι πολλές φορές γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο μέσα σε παιχνίδια. Κατάφερα να βάλω τον γκολ, είμαι πολύ χαρούμενος. Αλλά είμαι περισσότερο χαρούμενος που κέρδισε η ομάδα. Είχαμε μεγάλη πίστη από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ.
Κατά την άποψή μου, είχαμε το καλύτερο ρόστερ στην Κρήτη, στον όμιλό μας, με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και μεγάλη ποιότητα και προσωπικότητες. Το βγάζαμε στο γήπεδο, το βγάλαμε και σήμερα. Και πάντα ο Ηρώτος πάει να κάνει το παραπάνω βήμα. Είναι καταδικασμένος να κάνει τέτοια βήματα, οπότε ναι, το πιστεύω από την αρχή και πιστεύουμε ότι το καταφέρουμε. Η συνέχεια είναι εξίσου δύσκολη. Ξέραμε ότι αυτό το μάτς είναι κομβικό. Σε ένα τέτοιο όμιλο πάντα το πρώτο μάτς είναι κομβικό για τη συνέχεια. Είμαστε ευχαριστημένοι. Τα παιδιά παραδώσανε ψυχή και σώμα μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αξίζαν την νίκη. Τίποτα, τώρα εμείς προχωράμε και κοιτάμε, βλέπουμε το επόμενο μάτς με τη Θεία Λαραφίνας, που ξέρουμε ότι και αυτό θα είναι εξίσου δύσκολο μάτς. Από εκεί και πέρα, ξέραμε με ποια ομάδα παίζαμε και θέλω να θεωρήσω ότι αυτή η νίκη νομίζω ότι είναι από τις ιστορικότερες του σωματείου που έχει κάνει εδώ, γιατί ο Πανιώνιος, ό,τι και να είναι, είναι Πανιώνιος, είναι μια μεγάλη ομάδα από την περιοχή της Αθήνας και θα την ξαναχαρακτηρίσω μεγάλη και ιστορική νίκη. Είναι ένα πολύ καλό προβάδισμα. Κερδίζοντας και την επόμενη Κυριακή μέσα στη Ραφίνα, που ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη ομάδα με δύσκολη έδρα, θεωρώ ότι γινόμαστε το φαβορί για να κατακτήσουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις αυτού του ομίλου. Θέλω επίσης να πω ότι το επόμενο μάτς νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο και κομβικό. Από εκεί και πέρα η ομάδα είναι καλή, τα παιδιά το πιστεύουν. Ο κόσμος εδώ βλέπετε τι γίνεται, δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Έστω αυτοί οι λίγοι που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο κάνουν την έδρα της Αλικαρνασσού όπως την ξέρουμε. Έστω αυτά τα 10-15 άτομα που επιτρέπεται να βάλουμε. Τίποτα, προχωράμε, είμαστε καλή ομάδα, πιστεύουμε και πάμε την επόμενη Κυριακή για ένα διπλό στη Ραφίνα.